ένα ταξίδι αναμνήσεων στο Φουρτζή και απαντήσεις στο αιώνιο ερώτημα «Από πού κρατάει η σκούφια μας?». Μέσα από τα δύο νέα βιβλία που θα παρουσιάσει ο Νικόλαος Κισκύρας στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Λοιπόν, είναι δύο βιβλία που είναι γραμμένα για το χωριό. Είχαμε την τύχη στο χωριό να έχουμε 4 αγροτόπεδα, τα οποία έφυγαν για την Αθήνα. Εκεί άνοιξε ένα εκδοτικό οίκο και έγινε εφημερίδα Πρόοδος που κράτησε γύρω στα 20 χρόνια. Εκεί οι δύο καθηγητές του χωριού μας, ο Μπάλτας ο Χαράλαμπος και ο Μπάλτας ο Αλέκος, ξεσκόνησαν με λίγα λόγια τα γενικά αρχεία του κράτους και ό,τι στοιχεία είχαμε για το Φουρτζή έχουν καταγραφεί στην εφημερίδα. Δύο ξεχωριστά βιβλία γεμάτα αναμνήσεις και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διήρκησε αρκετά χρόνια με τον συγγραφέα να αναζητά τις ρίζες του γενεαλογικού του δέντρου. Εγώ βρήκα στοιχεία από εκεί και τα έχω γράψει στο βιβλίο. Μετά πήγα στα γενικά αρχεία εδώ στην Καλαμάτα, στην Ομαρχία Μεσσηνίας, έχω γράψει στο Μητρό. Από το 1804 που έχουν γεννηθεί στο Φουρτζή μέχρι το 2023. Μετά από την Εκκλησία βρήκα πότε χρονολογίας έχουμε βαφτιστεί όσοι έχουμε γεννηθεί στο Φουρτζή. Για το Μαγκλαβά, για τη Φουρτζόβρηση, για τους αρχαιολογικούς μας χώρους υπάρχει μία ποικιλία που κρατάει για πολλά χρόνια. Και ένα δεύτερο είναι από πού κρατάει η σκούφια μας. Βρήκα τις ρίζες από το 1735. Είναι από τον Κόλια Πλαπούτα, όπως βλέπετε πάνω, είναι από τη δεύτερη γυναίκα, την επίσημη ερωμένη που είχε στο σπίτι και από εκεί προχωρήσαμε και φτάσαμε και η Κισκυρία από το Φουρτζή και η Κισκυρία από τη Μάνη και έχουμε μια ιστορία από το 1735. Αυτά θα τα ακούσουμε το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο, την παρουσίαση του βιβλίου «Φουρτζή από το χωριό μας, Αδιγάνιο Σεβασμιώτος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας» και από που κρατάει η σκούφια μας, η απόγονος από την οικογένεια Κισκύρα, η Ξένια Σαρατσιώτη. Η παρουσίαση των βιβλίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, όπου παράλληλα θα γίνουν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Κύκλος ζωής για το Φουρτζή». Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα με πλούσιο υλικό από τη ζωή στο ιστορικό αυτοχωριό.